Και τώρα θα αναφερθούμε σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο με ένα ξεχωριστό ταλέντο, ο οποίος μας έκανε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας απόψε και ο οποίος προλόγησε το βιβλίο του Σταύρου. Ο κύριος Σταμάτης Καμουβάκης είναι ο κορυφαίος. Είναι ο κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας συνθέτης. Θεωρείται ο πρώτος που κατάφερε να ενώσει ροκ, κλασικά και βυζαντινά στοιχεία με τη σύγχρονη μουσική. Θεωρείται ευρέως ως ο πιο παραγωγικός Έλληνας συνθέτης της εποχής του. Είναι μια ιδιαίτερως μοναδική περίπτωση στη σημερινή ελληνική μουσική πραγματικότητα. Για χρόνια ακολουθεί μια απολύτως προσωπική μουσική κατεύθυνση που έχει αντέξει στον χρόνο και έχει γνωρίσει την αγάπη του κόσμου. Η καλλιτεχνική του παραγωγή και η ιδεολογική του στάση μαρτυρούν ότι επιμένει να αγνοεί τις ειρήνες της ευκολίας και της εμπορικότητας, οδεύοντας ενάντια στα πρότυπα της εποχής. Εν τούτης, η μουσική του αυτή έχει σημειώσει πρωτόγνωρη εμπορική επιτυχία. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει περισσότερους από 60 προσωπικούς δίσκους και όλοι έχουν γίνει χρυσή και πλατινένοι, με ελάχιστη διαφήμιση και με πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Το φαινόμενο Σπανουθάκης εντυπωσιάζει τόσο για τον όγκο, όσο και για την ποικιλία της μουσικής του δημιουργίας. Αγάπησε τον αμφωτεροδέξιο, σχεδόν όσο τον αγάπησε και εκείνος, με μια μοναδική εν Χριστώ αγάπη. Δέχτηκε με ιδιαίτερη αναπάντεχη προθυμία να προλογίσει το βιβλίο του Σταύρου Μουναρίδη, αλλά και να φυλάξει για όλους εμάς μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του. Μια πραγματικά ιδιαίτερη τιμή που επεφύλαξε για τον Σταύρο και για όλους εμάς απόψε. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρουσία του ανάμεσά μας. Κύριε Σπανουθάκη, θα μας πείτε δύο λόγια. Και επειδή, όπως ξέρετε, συνήθως οι καλλιτέχνες πλην του κυρίου είναι ψώνια.
Θέλω, φέρνοντας και κλείνοντας, να ακούσω τώρα και να ευχηθείτε εμένα. Να, ωραία.